Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Τα επτά θαύματα του κόσμου Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία Ο μύθος λέει πως στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς Ήφητος της πόλης της Σίλιδας στην Πελοπόννησο ζήτησε τη γνώμη των θεών για ένα σοβαρό θέμα που απασχολούσε το βασιλειό του Λιμή και καταστροφές και συνεχής πόλεμη είχαν φέρει την Νότιο Ελλάδα σε παρακμή και ο ήφιτος ζήτησε από τον Θεό Απόλλωνα και το Μανδύο των Δελφών τη γνώμη των Θεών. Οι θεοί ήταν σαφείς. Για να επανέλθει η ηρεμία στην Πελοπόννησο έπρεπε να αναβιώσουν και πάλι οι παλαιότεροι αθλητικοί αγώνες και θρησκευτικές τελετές που άλλοτε τελούντος στο γειτονικό ιερό χώρο της Ολυμπίας. Είπαν επίση οι θεοί πως στη διάρκειά τους όλες οι ελληνικές πόλεις έπρεπε να σταματούν τις εχθροπραξίες και να συμμετέχουν ειρηνικά τιμώντας τους θεούς τους και ιδιαίτερα το Δία. Έτσι, στα 776 π.Χ., ο Ήφητος, αφού υπογράψει πάνω σε ένα χάλκινο δίσκο δισκοβολία στην Ιερή Εκεχηρία, τη Συνθήκη Ειρήνη με τον βασιλιά Κλειστένη του Άργου και Λυκούργο τη Πάρτη, θα οργανώσει και πάλι στην Ολυμπία του πρώτου Ολυμπιακού Αγώνε τη Αρχαιότητα. Οι αγώνε αυτοί θα συνεχίσουν να τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια χωρί διακοπή για του επόμενου δέκα ολόκληρου αιώνε και θα απαγορευθούν στα 395 μετά Χριστόν, μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, με διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η αρχαία Ολυμπία, μέσα στου αιώνε που θα περάσουν, τόπο ιερό για του Έλληνε, θα κοσμηθεί σταδιακά με σημαντικά αθλητικά κτίρια και εγκαταστάσεις, αναγκαίες για την τέλεση των αγώνων, αλλά και ναούς για τη λατρεία των θεών προστατών. Πιο σημαντικοί από όλους ήταν το Ιρέον, ναός προς τιμήν της Σύρας, συζύγου του Δία, το Πελόπιο, ναός του τοπικού ήρωα Πέλοπα, αλλά πάνω από όλου σπουδαιότερος ο ναός του Δία, του πατέρα των θεών. Ο μεγαλοπρεπής ναός του Δία της Ολυμπίας κατασκευάστηκε μεταξύ του 466 και 456 π.Χ. στην εποχή της πλήρους άνθησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Λίγα χρόνια πριν, οι ελληνικές πόλεις με αρχηγούς στην πόλη της Αθήνας και της Πάρτης είχαν τελειωτικά αποκρούσει τις επιθέσεις της Περσικής Αυτοκρατορίας εναντίον της Ελλάδος. Με το τέλος των περσικών αυτών πολέμων, όπως ονομάστηκαν, οι ελληνικέ πόλει φτάνουν στο απόγειο τη ακμή του. Το κύριο σημείο του πολιτισμού αυτού αναφέρεται στον ελεύθερο συνειδητοποιημένο πολίτη που ενδιαφέρεται για τα κοινά και την πόλη του. Η έννοια της δημοκρατίας έχει παγιωθεί και αποτελεί το πολίτευμα των περισσότερων ελληνικών πόλεων. Τα γράμματα και οι τέχνες αναπτύσσονται στα υψηλότερα επίπεδα της εποχής και τότε τίθενται πολλές από τις αρχές που σήμερα αποτελούν το λεγόμενο δυτικό πολιτισμό μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, με το ελεύθερο ελληνικό πνεύμα να έχει κυριαρχήσει πάνω στον περσικό ολοκληρωτισμό, η πόλη της Ήλιδας, η γειτονική πόλη του Ιερού της Ολυμπίας και διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, αποφάσισε να τιμήσει τον Δία κατασκευάζοντας τον περίλαμπρο ναό του. Το έργο αυτό που ο αρχιτέκτονάς του αναφέρεται ο Λίβων, υπήρξε ο μεγαλύτερος ναός δωρικού ρυθμού της Νότιας Ελλάδας και απετέλεσε στους αιώνε που θα ακολουθήσουν τον ιερότερο ναό της αρχαίας Ολυμπίας. Γύρω από αυτόν θα ανεγεθούν άλλοι ναοί και σπουδαία γλυπτά, ανδριάντες Ολυμπιονικών και ηρώων. Και μέσα στο ναό θα τοποθετηθεί το λατρευτικό άγαλμα του πατέρα των θεών, του Δία, έργο του Φιδία, ενός από τους μεγαλύτερους γλύπτες της κλασικής Ελλάδας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο μεγάλος αυτός Αθηναίος Γλύπτης είχε για δέκα ολόκληρα χρόνια δημιουργήσει μερικά από τα πιο σημαντικά του έργα στην κατασκευή του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, του Ναού της Παλάδας Αθηνάς, προστάτηδας της πόλης της Αθήνας. Τότε, ο Περικλής, δημοκρατικός ηγέτης της πανίσχυρης πόλης των Αθηνών, έθεσε σε εφαρμογή ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για τη δημιουργία στην Ακρόπολη της πόλης, ναών και δημόσιων κτηρίων, αντάξιων της ιστορίας και της δόξας της Αθήνας. Ο Φιδίας, προσωπικός φίλος του Περικλή, θα αναλάβει μέρος του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των μεγάλων αυτών έργων. Η ζωφόρο του Παρθενώνα θεωρείται έργο του εργαστηρίου του και προσωπικό του έργο το λατρευτικό χρυσελεφάντινο άγαλμα τη Θεά Αθηνά που κοσμούσε το ναό. Στη Δημοκρατική Αθήνα η πολιτική σκηνή είναι ταραγμένη. Οι αντίπαλοι του Περικλή θα τον κατηγορήσουν για κακή διαχείριση των οικονομικών πόρων των έργων τη Ακρόπολη. Μαζί με αυτόν κατηγορείται και ο Φιδίας. Ο μεγάλο αυτό καλλιτέχνη θα εγκαταλείψει την Αθήνα, βρίσκοντα καταφύγιο στην Ολυμπία και αναλαμβάνει εκεί τη δημιουργία για λογαριασμό της πόλης της Ήλιδας του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία. Το έργο αυτό δημιουργήθηκε από το Φιδία και τους βοηθούς του στην Ολυμπία σε ένα βοηθητικό χώρο πολύ κοντά στο ναό του Δία. Η αρχαιολογική έρευνα έχει σήμερα στοιχεία που πείθουν ότι ένα γειτονικό κτίριο του ναού που σήμερα καλείται εργαστήριο του Φιδία, είναι ο χώρος που δημιουργήθηκε γύρω στα 430 π.Χ. το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού. Το κτίριο αυτό πιστεύεται ότι είχε διαστάσεις παρόμοιες με αυτές του Σικού, του ιδιαίτερου χώρου μέσα στο ναό, όπου τοποθετεί το, το λατρευτικό άγαλμα του Θεού. Και αυτό για να έχει ο δημιουργός του την ώρα της σχεδίασης την ακριβή αίσθηση του χώρου μέσα στον οποίο μελλοντικά θα τοποθετεί το, το άγαλμα αρχαιολογικά ευρήματα, εργαλεία αλλά και ένα μοναδικό κεραμικό κύπελο που στη βάση του έχει γραμμένη τη φράση «Φιδίο ημί», ανήκω στον Φιδία, πείθουν πια οριστικά ότι ο μεγάλος καλλιτέχνης εργάστηκε και δημιούργησε στο χώρο αυτό. Όπως σχεδόν όλα τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία δεν έφτασε στις μέρες μας. Οι γνώσεις μας για το έργο αυτό προέρχονται μόνο από περιγραφές αρχαίων περιηγητών και κυρίως του Παυσανία, από άλλα παρόμοια έργα της περίοδου, αλλά κυρίως από παραστάσεις νομισμάτων της εποχής που απεικόνιζαν το άγαλμα του Θεού. Ο Δίας παρουσιαζόταν καθιστός στο θρόνο του, μεγαλοπρεπής, κρατώντας στο αριστερό του χέρι ένα μικρότερο άγαλμα της φτερωτής θεάς νίκης. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι το κεφάλι του Θεού έφτανε σχεδόν μέχρι την οροφή του ναού, ενώ η νίκη στο χέρι του είχε περίπου το φυσικό μέγεθος ενός άνδρα. Από τα στοιχεία αυτά, αλλά και το γνωστό σήμερα ύψος του ναού, εκτιμάται ότι το άγαλμα μαζί με τη βάση του είχε περίπου ύψος 13 μέτρων. Το άγαλμα του Δία για τους επόμενους αιώνες θα είναι τόπος ιερού προσκυνήματος για τους Έλληνες. Η Ολυμπία δεν υπήρξε αποκλειστικά γνωστή για τους αθλητικούς της αγώνες, αλλά παράλληλα τόπος θρησκευτικό, αλλά και σημαντικό μαντίο. Το ιερό του Δία της Ολυμπίας για αιώνες λειτουργήσε και σαν μαντίο, ιδίω για στρατιωτικά θέματα. Πόλεις, στρατοί και στρατηγοί, πριν από σημαντικές στρατιωτικές αποφάσεις και μάχες, ζητούσαν τη γνώμη του Θεού για την έκβαση της μάχης. Για το λόγο αυτό, Πολλά από τα αφιερώματα των πόλεων στο ιερό δεν αναφέρονται στους αθλητικούς αγώνες, αλλά είναι στρατιωτικά λάφυρα και αφιερώματα που αναφέρονται στην εύνοια του Δία, στην έκβαση μιας μάχης που έφερνε την πολυπόθητη νίκη. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία για αιώνες θα κοσμήσει το ναό του Δία στην Ολυμπία, τον ιερότερο χώρο της Ιεράς Σάλτης. Την περίοδο όμως της ακμής του Ιερού και των Ολυμπιακών Αγώνων ακολουθεί η περίοδος της παρακμής. Με την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού στο τέλο των ρωμαϊκών χρόνων, οι αθλητικοί αγώνε θεωρούνται αντίθετοι με το νέο πνεύμα και τίθενται σε διωγμό. Ο ιερό χώρο τη Ολυμπία προ τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστών θα εγκαταλειφθεί εντελώ. Τότε, οριστικά πια με διάταγμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Θεοδόσιου του Πρώτου, οι αθλητικοί αγώνες θα πάψουν να τελούνται και ο χριστιανισμός θα αποτελέσει τη μόνη θρησκεία της αδύναμης πια ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες σταδιακά μεταλλάσσονται σε αυτό που αργότερα ιστορικοί και αρχαιολόγοι ονομάζουν Βυζάντιο. Η νέα πρωτεύουσα του Βυζαντίου είναι τώρα η Κωνσταντινούπολη και η νέα πόλη θα κοσμηθεί από τους αυτοκράτορες με πλήθος νέων κτηρίων και έργων τέχνης, πολλά από τα οποία προέρχονται από τις παλαιές ελληνικές πόλεις και ειδωλολατρικούς ναούς. Η τύχη του αρχαίου ιερού της Ολυμπίας αλλά και του ναού του Δία είναι και αυτή περιπετιώδης. Το ιερό θα καταστραφεί τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν από σεισμού και τα ερήπια του θα καλυφθούν από τι λάσπε που οι δύο γειτονικοί ποταμοί, ο Αλφιό και ο Κλαδεό, μεταφέρουν. Η θέση του άλλοτε φημισμένου ιερού μένει για αιώνε άγνωστη έω ότου στον 18ο και στον 19ο αιώνα ξένοι περιηγητέ βασισμένοι σε αρχαία κείμενα και περιγραφέ βρίσκουν ξανά τη θέση του χαμένου ιερού. Θα είναι όμω στα τέλη του 19ου αιώνα όταν η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών μετά από εκτεταμένε ανασκαφέ φέρνει πάλι στο φω το ιερό και μαζί με αυτό τα ερήπια του ναού του Δία που για αιώνε φιλοξενούσε το οριστικά χαμένο αριστούργημα του γλύπτη Φιδία. Περίπου στην ίδια εποχή, με την αναγέννηση του κλασικού αρχαίου ελληνικού πνεύματο, ο νεαρό τότε Γάλλο εκπαιδευτικό και μελετητή Βαρόνο Πιέρ de Κουβερτέν θα προτείνει σε διεθνέ συνέδριο στη Σορβόνη τη Γαλλία στα 1894 την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων σαν γιορτή των νέων και της παγκόσμιας ειρήνης. Στα 1896 στην Αθήνα τελούνται τελικά οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι η ουσιαστική συνέχεια των αρχαίων αγώνων της Ολυμπίας. Μέσα από αυτούς, το χαμένο άγαλμα του Θεού Δία, προστάτη των αγώνων, ξαναζεί και θυμίζει σε όλους πως η ιδέα του αθλητισμού γεννήθηκε και ανδρώθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα επτά θαύματα του κόσμου.